Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό το έργο γίνεται για να εξυπηρετήσει τα μονοπόλια και τις πολυεθνικές. Και όποιος δεν το γνωρίζει, γιατί είμαι μεγαλωμένος στον Ασπρόπυργο, ας έρθει να δει ακριβώς τι γίνεται στην περιοχή του Θριασίου. Μονοπόλια πολυεθνικές, logistic, κέντρα ανακύκλωσης, χωματερές και μια σειρά άλλες μικρές και μεγάλες βιομηχανίες από τοξικών αποβλήτων μέχρι ανακύκλωσης των πάντων επιβαρύνουν τη ζωή των κατοίκων, υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε άθλιες και απαράδεκτες συνθήκες και σήμερα, προκειμένου να κερδίσει χρόνο και χρήμα το κεφάλαιο, χρησιμοποιεί το εργαλείο του κρατικού μηχανισμού προκειμένου να υλοποιήσει αυτό το έργο. Σίγουρα, κοντά στο βασιλικό, ποτίζεται τσιγλάστρα και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί αν θα μετακινούνται οι εργαζόμενοι από και προς το χώρο δουλειά τους. Είναι γεγονός. Το θέμα είναι με τι κόστος θα μετακινούνται, πόσο θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός τα αματωμένα πλεονάσματα έτσι ώστε τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης να οδηγήσουν στην εκταμείευση ποσών που θέλει η κυβέρνηση, πόσο θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός με την φορολογία, την έμεση και την άμεση όλο το επόμενο διάστημα και πόσο θα πληρώνουν με την άναρχη ανάπτυξη βιομηχανικών, βιοτεχνικών και άλλων πάρκων logistic και αποθήκευσης στην περιοχή ο λαός του Θριασίου. Καταρχήν είναι γεγονός ότι κάτω από τις γραμμές του τρένου, ανεξάρτητα που το κατήγγειλε ο Δήμος Ελευσίνας ομόφωνα, κατά πάσα πιθανότητα θα διέρχονται αγωγή ναύθας, βενζίνης, πετρελαίου και άλλων προϊόντων. Ακριβώς γιατί έτσι πρόκειται να μειωθεί το κόστος μεταφοράς μεταξύ των δηληστηρίων. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε ούτε εμείς σαν ΚΚΕ, ούτε ο λαός της Δυτικής Αττικής και του Θριασίου. Δεύτερον, είναι λίγο ειρωνικό και δεν έχει προσωπική επίθεση. Είναι λίγο ειρωνικό να μιλάμε για περιοχές Natura. Θα σας πω για μια περιοχή Natura στην περιοχή της Νέας Περάμου, που δίπλα είναι τα ΕΛΠΕ, που δίπλα μεταφέρεται ανεξέλεκτο και χωρίς αστυνόμευση το LNG από το λιμάνι της Νέας Περάμου, που δίπλα είναι μικρές και μεγάλες βιομηχανίες και οικιστικοί και οικισμοί. Χωρίς καμία πρόβλεψη, χωρίς καμία μελέτη. Η περιοχή του Θριασίου καίγεται κάθε χρόνο. 500 φωτιές έχουμε μετρήσει και μέχρι σήμερα. Οι κάτοικοι υποφέρουν. Περιμένουμε μετά την καινούργια συμφωνία που έχει κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη νέα επένδυση που θα γίνει στην περιοχή, νέα κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία οδηγεί πού όλα αυτά τα χρόνια, αν αρρωστήσεις, αν τραυματιστείς. Ο χρόνος που χρειάζεται να φτάσεις μέχρι το νοσοκομείο είναι πιο κοντά και πιο σύντομα το νεκροταφείο. Δεν προλαβαίνεις να πας. Ούτε μπορείς να κυκλοφορήσεις σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Με αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο εξυπηρέτησης των συμφερόντων που επενδύουν και έχουν επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή. Θεωρούμε ότι πρόκειται και αυτό να φορτωθεί στις πλάτες του ελληνικού λαού. Εμείς θα ξεσηκώσουμε το λαό της περιοχής του Θριασίου, του Ασπροπύργου, της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να ζει με αξιοπρέπεια, σύμφωνα με την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτά θέλαμε να βάλουμε για προβληματισμό στη συζήτηση. Δεν νομίζουμε το Υπουργείο να αλλάξει γνώμη, θέση, στάση στο ζήτημα ή σε όλα τα άλλα μέτρα, γιατί δυστυχώς πάνω από τις ζωές των ανθρώπων σήμερα στην καπιταλιστική οργάνωση οικονομίας μπαίνει το κέρδος. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.